Με πολύ απλότητα. Εγώ άκουσα... και η Αθήνα Μάριον. Άκουσα όμως ξεκολλάτε και το μετρό, ήταν ο Γενικός Γραμματέας εκεί. Αρχίζουν και τα αρχαιολογικά λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε καλά νέα, ευτυχώς για την πόλη μας. Τα είπε πολύ ωραία ο Γραμματέας αυτό εκεί. Είναι δεν χρειάστηκε να προσέγγιση, χτίσουμε και την μέσα στο γεωπύρινα. Τώρα θέλετε να αλλάξω ρόλο. Αυτή είναι η κυβερνητική προσέγγιση, γιατί οφείλουμε να καταθέσουμε ότι έχουν καταστεί ανέκδοτα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε το αστείο της Θεσσαλονίκης. Για το μετρό, ναι. Ότι φτάνεις, παίρνεις την υποθαλάσσια, παίρνεις το τραμ, μετά παίρνεις το μετρό και φτάνεις στον προορισμό σου. Γι' αυτό είπαμε να τα αλλάξουμε όλα τα παλιά. Αυτό κάνουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ που βρισκόμαστε στο πλατό της Αθήνας, κύριε Φάμελε. Βλέπουμε τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες, βλέπουμε τις επαφές που έχει ο Πρωθυπουργός. Δυστυχώς, το θέμα που θα έλυνε ενδεχομένως ή θα προχωρούσε τα πράγματα να βρεθεί και η Τουρκία στις συζητήσεις αυτές και να δώσει απαντήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να πιεστεί περισσότερο να είναι πιο συνεπής, ακυρώθηκε αυτή η τριμερής λόγω της βομβιστικής επίθεσης στην Άγκυρα και ο κύριος Νταβούτογλου δεν μετέβει. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται ζυμώσεις, υπάρχουν πολλές πιέσεις, έτσι, πολλές ακραίες φωνές που δεν ξέρουμε πόσο τελικά θα φέρουν ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τη συνολική εικόνα της Ευρώπης. Έχουμε τους συμμάχους μας. Εσείς ανησυχείτε γενικά για το τι θα συμβεί, γιατί κάποιοι λένε ότι τα αποτελέσματα θα φανούν κάποιους μήνες αργότερα. Καταρχήν οφείλω να πω ότι ενώ περιμέναμε μια μέρα είτε ελπίδας είτε πολιτικής διαπραγμάτευσης, έχουμε μια μέρα οδύνης. Ένα ακόμα ισχυρό χτύπημα της τρομοκρατίας, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας νεκροί, πάρα πολλοί τραυματίες και πολύ μεγάλη ένταση στην περιοχή μας. Εντάξει, όχι στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι δεν φτάνει αυτό, το ότι δεν είναι στη χώρα μας. Μπορεί να αισθανόμαστε ασφαλείς, αλλά είναι δίπλα μας και η Συρία είναι δίπλα μας, αλλά και άλλες πηγές έντασης είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα. Είναι καλό το ότι αυτή τη στιγμή αποτελούμε ένα παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή, αλλά η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να είναι απειλητική. Δεν αισθάνομαι ασφαλής. Δεν αισθάνομαι ασφαλής και το έχω δηλώσει από ποια πλευρά. Ότι η Ευρώπη και η παγκόσμια διεθνή κοινότητα έχει αργήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι ακόμα δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει ο πόλεμος και η τρομοκρατία. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κατάλληλες επιλογές για να σταματήσουν οι σύραξεις στη Συρία και δεν υπάρχουν, αν θέλετε, και παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η οποία δυστυχώς συνδέθηκε στα μυαλά όλων μας, δεν ξέρω αν υπάρχουν όλες οι απαραίτητες αποδείξεις, αλλά στα μυαλά όλων μας η τρομοκρατία, ιδιαίτερα στην περιοχή του ISIS, έχει συνδεθεί με συμφέροντα των μεγάλων χωρών ή των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που η διεθνή πολιτική σχεδόν δεν τόλισε. Εκτός όμως αυτή την πολιτική καθυστέρηση της Ευρώπης, η οποία είπα ότι με ανησυχεί, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα, ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο διάφορες συντηρητικές φωνές, διάφορες φορές καθυστέρησης έχουν βρει ένα έδαφος μέσα σε σχεδόν πολλούς, θα έλεγαν, να μην πω όλους τους κομματικούς χώρους της Ευρώπης. Και υπάρχουν έτσι αντιθέσεις ακόμα και μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πάρα πολύ ισχυρές. Είναι τελείως διαφορετική η φωνή της κυρίας Μέρκελ, ακόμα και από το Βέμπερ, από το ίδιο κόμμα, αλλά και από τα γειτονικά κράτη στην Ευρώπη. Καταντά, αν ναι, θέλετε... αλλά σε αυτό, κύριε Φάμελε, σας κατηγορούν ότι υπήρξε μια αδυναμία εκτίμησης των πολιτικών δεδομένων, ενώ εσείς υποστηρίζατε ότι αλλάζει με αριστερότερο πρόσημο η Ευρώπη, αποδεικνύει η πράξη ότι η Ευρώπη, ναι, όντως αλλάζει, αλλά με δεξιότερο πρόσημο, με πιο συντηρητικό πρόσημο, προσέξτε, με πιο σκληρό πρόσημο. Προσέξτε, κύριε Γιαννούλη, αυτό έχει και μια άλλη ανάγνωση και επιτρέψτε να μιλήσω έξω από κομματικά όρια. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω κομματική αντιπαράθεση, αν θέλετε, να υπερτιμήσω ή να υπερτονίσω δικά μας χαρακτηριστικά. Εγώ βρίσκω στο λόγο της κυρίας Μέρκελ σήμερα πολλά στοιχεία του λόγου που εξέπεμπε ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Χρυστοδηλοπούλου την άνοιξη του 2015. Άρα δεν είναι τα πράγματα μόνο σήμαντα ως ανάγνωση. Πράγματι όμως, και νομίζω ότι αυτό ταιριάζει. Μην το μάθει ο Σόιμπλε αυτό. Ταιριάζει όμως με το θέμα που θέσατε, να σας πω λιγάκι τη δική μου εκτίμηση. Η άποψη δική μου είναι ότι ο στήρος οικονομισμός, ας πούμε, του κυρίου Σόιμπλε, δεν είναι προσωπικά του κυρίου Σόιμπλε όμως, ο στήρος οικονομισμός του γερμανικού νεοφιλελεύθερου συντηρητικού μοντέλου της λιτότητας έχει διακόψει τα τελευταία 15 χρόνια και την πολιτική παραγωγή και η προσάρτηση της σοσιαλδημοκρατίας στο ίδιο άρμα του οικονομισμού, δηλαδή ότι πρέπει να κοιτάμε μόνο τα νούμερα και όχι τους ανθρώπους, έχει αφήσει πάρα πολύ πίσω τη διανόηση και τα προοδευτικά κινήματα της Ευρώπης και δυστυχώς η Ευρώπη της δημοκρατίας, της αναγέννησης, ναι, του πολιτισμού δεν εκπέμπει. Αυτό, άρα, είναι, λοιπόν, αυτό θα έπρεπε να ισχύει, έτσι, το θέμα της αλληλεγγύης και το θέμα του ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ναι, αλλά βλέπετε αυτή ότι έχουμε πάρα πολλά ξενοφοβικά χαρακτηριστικά. Εκφράζεται έντονα από την κυβέρνηση. Απ' την άλλη όμως, εμείς ήμασταν, ναι, απόλυτα συνεπείς σε όσα έπρεπε να είμαστε, ώστε να μην δίνουμε λαβές να μας ψέγουν για διάφορα πράγματα και να ανοίγουν και αυτά τα μέτωπα που πάνε να ανοίξουν αυτή τη στιγμή.
και να αφήσουν απ' έξω την Ελλάδα, θεωρώντας ότι κρατήστε εσείς το πρόβλημα εκεί και εμείς έτσι κι αλλιώς θέλουμε να προστατεύσουμε τους δικούς μας λαούς και τις δικές μας χώρες. Σας έκανα ευκρινές εξ αρχής ότι προσπάθησα να κάνω ένα σχολιασμό ο οποίος δεν ήταν μια υπεράσπιση ενός κόμματος ή μιας πολιτικής γραμμής. Και θα θέλω να σας πω, επιτρέψτε μου, ότι η ανάλυση των κοινωνικών και πολιτικών ρευμάτων στην Ευρώπη είναι πιο σημαντική από την ερώτηση αυτή. Όχι, όμως, ξέρετε κάτι, ο κόσμος όμως που ζει μέσα σε αυτή τη χώρα, εμείς όλοι δηλαδή, έχουμε μια έντονη ανησυχία. Επειδή όμως είπατε μήπως μετά από μερικά χρόνια ή μετά από μερικούς μήνες δούμε το πρόβλημα πιο έντονα, αν δεν δούμε την πολιτική βάση του προβλήματος, που είναι είτε η κυρία Λεπέν είτε η διάσπαση πάρα πολλών κομμάτων και σοσιαλδημοκρατικών και χριστιανοδημοκρατικών στην Ευρώπη με βάση το ξενοφοβικό χαρακτηριστικό, δεν θα βρούμε λύση. Παρά τα αυτά όμως, εγώ θέλω να πω ότι εμείς ιδεολογικά και πολιτικά ως Ελλάδα, δεν θέλω να πω ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε από τη μεριά της προόδου της Ευρώπης, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Εκεί έχουμε ταχθεί και είναι καλό το ότι και ο κύριος Γιουνκέρ και η κυρία Μέρκελ και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, οι οποίοι βγήκαν το τελευταίο διάστημα, και ο κύριος Γκάμπριελ πάρα πολύ, είναι με τη δική μας μεριά. Δηλαδή η Ευρώπη εκπέμπει. Να προσθέσουμε και τον κύριο Μητσοτάκη σε αυτό. Ναι, βέβαια. Αν συμφωνείτε, κύριε Φάμελε. Ξέχασα και πάρα πολλά ονόματα. Για να περάσουμε θέλω και στον κύριο Παναγιωτόπουλο, ότι όμως, σε αυτό είναι ένας κίνδυνος που δεν τον κρύβει κάτω από το χαλί η Νέα Δημοκρατία και ο νέος της πρόεδρος. Δηλαδή την τάση, τις φυγόκεντρες τάσεις προς την ακροδεξιά προσέγγιση εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που έχει άμεση επιπτώσεις στην καθημερινότητα και στην Ελλάδα, τις εντοπίζει και η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω, κύριε Παναγιωτόπουλο, αν θα παραμείνετε συνεπείς σε αυτή τη στάση ή αν οι πολιτικές σιρήνες σας φέρουν σε μια απόσταση ασφαλείας για να μην το σχολιάζετε. Κοιτάξτε, το σχολιάζουμε και εξ αρχής είπαμε ότι το ζήτημα του προσφυγικού